να κατευνάσει τους φόβους. Από το Λουκέτο στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Χανίων, οι γιατροί και προσωπικό της οποίας συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν για παράνομη εμπορία οαρίων και βρεφών και παράνομες υιοθεσίες, έρχεται η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εν ώψη εξελίξεων στο κομμάτι της διαχείρισης και φύλαξης του γεννητικού υλικού, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό. Η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εν ώψη της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές αρχές, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ασφαλή διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της εν λόγω μονάδας και με σκοπό την απόδοσή του στους δικαιούχους. Τα οάρια τα λαμβάνει με ευτήρας γυναικολόγος, χειρουργός. Του παραδίδουν δηλαδή ένα κωδικό με τα οάρια. Και αυτός προσπαθεί να πολλαπλασιάσει τα οάρια, γιατί αν δεν πολλαπλασιαστούν τα οάρια με την επιστημοσύνη του, δεν μπορεί να κυοφορήσει μια γυναίκα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για μεταφορά του γεννητικού υλικού σε άλλη μονάδα υγείας εντός Κρήτης. Τον τελευταίο μήνα γεννήθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων 7 βρέφοι από παρένθετες μητέρες, οι οποίες συνεργάζονταν με τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Προκειμένου δεν να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία της ταυτοποίησης του DNA, υπήρξε συνεργασία με την Εισαγγελία Χανίων. Δύο ζευγάρια Αυστραλών παρέλαβαν τα παιδιά τους και αναχώρησαν για τη χώρα τους. Ζευγάρι Ελλήνων παρέλαβε ένα βρέφος, ενώ δίδυμα βρέφη παρέλαβαν ένα ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία και ένα από την Ιταλία.